Θεός ηλάστη τιμή τα βάζαλα και λέησον. 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 Ο Θεός ηλάστη τιμή τα βάζαλα και λέησον. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγάλη ήθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν εδίσον ευολόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινος στεγάζων εν είδαση τε υπαρό αυτού. Οτι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού, πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού, πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κλειθήσατε στον αιώνα του αιώνα. Σάβησε το σημάτιον του περιβόλου αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσε όσου φεύκονται από φωνή φροντί σου διαλυλούλιο. Διαλσούσιν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία ει των τόπων όνε θεμελιώσει αυτά. Όριον έθνου, όου πορελεύσονται, ουδέ επιστρέψουν σε καλήξε την γην. Ο επιστέλουν πηγάσεν φάραξε αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται, όν αγρίης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασχηνώσει, εν μέσω του πετρό δώσει η φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορσασίζεται η γη. Ο εξανατέλων χρόνο τη εκτείνεση και εχλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξεγαγήν άρκτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορσασίζεται τα ξύλα του πεδίου η κέντρη του Λιβάνου α εφύτευσα. Εκεί στη λουθία ενωσεύσουση. Το ηρωδιού η κατοικία ηγέται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίησαν σελήνη χερού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα μάνδρα αυτών κοίτα θύσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω τη πέρα. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, κυρία πάντα εν σοφία, επίση πληρώθη η γη τη θησεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά ουν κέστη αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω ον έμπλασε εμπέζειν αυτή. Πάντα προ έπροζοκώσει δούνε την τρυφήν αυτή, ει εύχερον δόντο σου αυτή συλλέξωση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπο να ταραχθήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ει το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίω ει του αιώνα εφρανθίζεται κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενο των ωριών και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου ψαλό το Θεό μου έω υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογιού μου, εγώ δε εφρανθίσουμε επί το Κύριο. Εκλείπει να μαρτωλεί από τη ζωή και άνομη, ώστε μη υπάρχει σε αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθου σκότω και γένω τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύρια, πάντα σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός, η ελπής, ημών Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε λέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε λέησον. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών
και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε Λέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θείου Ισιώνων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε Λέησον. Υπέρ του ευσεβών, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε Λέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου, του Τιμίου Πρεσβυτηρίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε Λέησον. Υπέρ του Προέδρου της χώρας ημών ταύτης, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και σήμαντος του Αμερικανικού λαού και του Ελληνικού έθνους του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε Λέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε Λέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε Λέησον. Υπέρ πλέον των οδηπορούν των αεροπορούν των νοσούν των κανών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε Λέησον. Υπέρ του Ριστίνα ημάς ο παπάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε Λέησον. Αμνηλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Κύριε Λέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένα Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες δε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κυρία. Κύριε ήκυρμον και ελαίμον μακρόθυμε και πολυέλεια ενώτησε την προσευχήν ημών και πρόσκες τη φωνή της Δεΐσεώς ημών πίσων με δημών σημείων εις αγαθών. Οδήγησον ημάς εν τη οδό σου, του πορεύεστε εν τη αλήθεια σου, έφρανον τας καρδίες ημών, εις το φοβήστε το όνομά σου, το Άγιον, διότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ μόνος Θεός και ού και έστιν ομοιός σύ εν Θεής, Κύριε, δύνατος εν ελέη και αγαθός εν ισχύ, εις το βοηθήν και παρακαλήν και σώζην πάντας τους ελπίζοντας, εις το όνομά σου, το Άγιον. Ούτι πρέπει πάσα δόξη τιμή και προσκύνησης, του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την Ίγκια Ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν προς Κυρίων τη θλίβεσέ με και κραξά και εις άκουσον μου Κύριε ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας τη δοθήσει και τη προσαθήσει προς γλώσσαν δολίαν τα βέλη του δυνατού οικονομένα συν της άνθραξη της ερημικής. Είμαι ότι η παρικία μου μακρύνθη, κατεσκήνωσε μετά των σχηνωμάτων καδάρπολα, παρόκησε εν η ψυχή μου. Μετά των μισούντων την ειρήνη, ημίν ειρηνικός, όταν ελάλουν αυτοί σε πολέμουν δε με δωρεάν. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όριο αθενήξει η βοηθειά μου, η βοηθειά μου παρά Κύριου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη μη δόηση εις άλλων τους πόδες μου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν είν εις τάξη ουδέα υπνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ Κύριος φυλάξησε Κύριος σκέπηση επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξασε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την έξοδόν σου από τον νυν και έως του αιώνος. Εφράνθην επί την οικόσιμη εις οίκον Κυρίου πορευσόμενη. Εστότες ήσαν οι πόδες ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ εκδομμένη ως πολύ εις η μετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρ ανέβησανε φιλέ φιλέ Κυρίου μαρτύριον το Ισραήλ. Του εξομολογήσαστε το ονόματι Κύριου, ότι εκεί εκάθισεν θρόνι, εις κρίσιν θρόνι επί οίκον Δαβίδ. Ερωτήσατε δε την εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθείαν της αγαπώσισε. Γενέστο δε ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθυνίαν εν της πυργοβάρεσή σου.
ένεκεν των αδελφών μου ή των πλησίων μου, ελάλουν δε ειρήνην περί σου, ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, εξεζήτησα αγαθάση, προσέ ήρωε τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδού ως οφθαλμή δούλων ισχύρας των Κύριων αυτών, ως οφθαλμή παιδής εις ισχύρας ισχυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ου ικτηρίσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήσθημεν εξουδενώσεως, επί πλοίον επλήσει η ψυχή μου το όνειδος της ευθυνούσι και η εξουδενώσιν της υπερηφάνης. Είμαι ότι Κύριος η εν ημίν υπάτω δε Ισραήλ, είμαι ότι Κύριος η εν ημίν εν το επαναστήτω ανθρώπους εφ' ημάς, αραζόντας αν κατέπιεν ημάς. Εν το οργισθήνε το θυμόν αυτόν εφ' ημάς, άρα το ίδρο αν κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον διήλθεν η ψυχή μου, άρα διήλθεν η ψυχή μου, το ίδρο το αντιπόστατον. Ευλογητός Κύριος, ως ουκ έδωκεν ημάς την θύραν της οδουσί αυτών. Η ψυχή ημών ως τρουθείων ερήσας το έκτης παγίδος των θυρευόντων. Η παγή συνετρίβη και η μης ερήσιμεν η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμαν. Κύριε λέησον. Αντιλαβούς όσον αλέησον και διαθύλαξον ημάς ο Θεός. Τη συγχαρητή. Κύριε λέησον. Τη Παναγία Ακράντου υπερευλογημένη Θεοτόκου. Παραγία Θεοτόκου και υπερθένα Μαρία με τα πάντων των Αγίων και μενεύσαντας. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώματα. Συ Κύριε. Κύριε μη το δημόσιο ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς, αλλά πείσον με θυμών κατά την επικιάν σου ιατρέ και θεραπευτά των ψυχών ημών. Οδήγησον ημάς επιλυμένα θελήματός σου, φώτισον τους οφθαλμούς των καρδιών ημών εις επίγνωσιν της εις αληθείας και δώρησε ημίν το λοιπόν της παρούσης ημέρας ειρηνικών και αναμάρτητων και πάντα των χρόνων της ζωής ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Ότι στον ο κράτος και σου εις την η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους ελευθίσετε εις τον αιώνα η κατοικών Ιερουσαλήμ. Όρη κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λόγου αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ου καθίσει Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών επί των κληρών των δικαίων, όπως αν μη εκτείνησον η δίκη ανομίας χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της εύτεσή τη καρδία, τους δε εκκλίνοντας εις τα σταλαγμάς απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν, ειρήνη επί Ισραήλ. Εν το επιστρέψε Κύριον την αχμαλωσίαν Σιών, εγγενίστην όσοι παρακεκλημένοι. Τότε επλήστη χαράς το στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ερούσιν εν της έθνησιν, εμεγαλύνει Κύριος τους ποιήσε με θυμών. Εμεγαλύνε Κύριος του ποιήσε με θυμών, εγγενήθημεν εφρενόμενοι. Επίστρεψον Κύριε την αχμαλωσίαν Σιών, ισχυράμουσιν τον νότο. Εισπύροντας εν δάκρυσιν, εν αγαλύσει θεριούσι. Πορεύομενοι επορεύοντο και έκλαιον, βάλλοντας τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε έξουσιν εν αγαλιάσι, έροντας τα δράγματα αυτών. Εάν μη Κύριος οικοδημήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι εκοδημούντας. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν ειργύπνησεν ο φυλάσσον. Εις μάτιν ημίν εστί το ορθρίζιν, εγγύρεστε μετά το καθίστε οι έστοντες άρτων οδύνης. Όταν δω της αγαπής αυτού ύπνων,
ειδού η κληρονομία Κυρίων, ή η μισθός του καρπού της γεστρός. Όσοι βέλη ειν κυρί δυνατού, ούτως η ιή των εκτεταγμένων. Μακάριος ως πληρώσει την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, οι κατεσκυντήσοντα όταν λαλόι της εκτρής αυτών εν πίδες. Μακάριοι πάντας οι φοβούμενοι των Κυρίων, οι πορευμένοι εν τες ουδείς αυτού, τις πόνους των καρπών σου φαγήσει, μακάριος οι και καλός σου έστε. Η γίνη σου ως άμπελος ευθυνούσα εν τες κλήτσι της οικίας σου, η ιή σου ως νεόφυτα ελαιόν κυκλό της τραπέζης σου. Ιδού ούτως ευλογήθησεται άνθρωπος ο φοβούμενος των Κυρίων. Ευλογήσωσε Κύριος εξιών και είδης τα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσας τας ημέρας της ζωής σου και είδης Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Πλεονάκης επολέμησαν με εκνεότητος μου, υπάτο δε Ισραήλ. Πλεονάκης επολέμησαν με εκνεότητος μου και γάρ ουκ ειδυνθήσαν μη. Επί των ότων μου ετεκτένων οι αμαρτωλοί, εμάκριναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αυκένας αμαρτωλών. Εσκυντήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω πάντας ημισούντας σιών. Γεννηθήτωσαν ως ηχόρτος δωμάτων, ως πρωτού εσπαστήνι εξηράντι. Ού οκ επλήρωσε την χείρα αυτού ο θερίζων και το κόλπον αυτού ο τα δράγματα συλλέγων. Και ουκ είπων οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόμετι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων εμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σύ ο Θεός. Κυριδέσον, κυριδέσον, κυριδέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δε ειδώμα, Κύριε λέησον, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρίτη. Κύριε λέησον, της Παναγίας εκράντου υπερευλογημένης εν δόξου, της ποινής ημών Θεοτόκου και υπερθέρω Μαρίας με τα πάντων και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστού του Θεού παραθώμεθα. Συ Κύριε. Κύριε ο Θεός ημών, μνήστητη ημών των αμαρτωλών και αχρίων δούλων Σου, εν Του επικαλείστε ημάς το Άγιον όνομά Σου και μη κατεσχύνεις ημάς από της προσδοκίας του ελέου Σου. Αλλά χάρισε ημίν, Κύριε, πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και αξίωσον ημάς αγαπάν και φοβήστε Σε εξ όλης της καρδίας ημών και ποιήν εν πάση το τέλημά σου. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκιαΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν εκ βαθέων έχει χρυσάσει, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα ότα σου προσεύχονται εις φωνήν της δεήσεώς μου. Εάν ανομίως παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστιν. Ένε και του ονοματός σου υπεμεινάσαι, Κύριε, Κύριε, υπέμενη την ψυχή μου. Εις τον λόγο σου ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρασύ το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτού λύτρωσης. Και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, ουδέ εμετεωρισθήσαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ επορεύθην εν μεγάλης, ουδέ εν θαυμασίης υπέρ εμέ. Ή μη εταπεινοφρόνουν, αλλά ύψους την ψυχή μου και το απογεγαλασμένο επί την μητέρα αυτού ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος. Νήστητη Κύριε του Δαβίδ και πάες της πραότητος αυτού. Ως όμωσε το Κυρίο ύψξατο το Θεό Ιακώβ. Ή εισελεύσονται εις σύνομα, σύνομα οίκ μου, ή ανταβήσω με επικλίνης τρομνής μου. Ή δώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφέρης μου, νησταγμών και ανάπαυσον της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον τον κοιτώνιο Κύριος, κίνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν η
φρανθά, εν εφρανθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδής του δρυμού. Εισελευσόμεθα εις τα συνόματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον, ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη, Κύριε, εις την ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Οι ιεροί σου ενδύσονται η δικαιοσύνη και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Ένε και εν Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως, Κύριε, το Δαβίδ αλήθειαν, και ου μη αθετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομε επί το θρόνο σου. Εάν φυλάξονται οι ιοί σου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου ταύτα, α, διδάξω αυτούς. Και οι ιοί αυτών αιώς του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου. Ό,τι εξελέξε το Κύριος της Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις την κατοικίαν αυτό. Αυτή η καταπαύση μου εις αιώνα αιώνα σου δε κατοικήσω ό,τι ηρετήσαμην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτής αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ καίρος το Δαβίδ, ετοίμασε λίχρον το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήν επί δε αυτών εξανθήσει το αγιάσμά μου. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλά ή το κατοικήν αδελφούς επί το αυτό. Ο Σμύρων επικεφαλής το καταβαίνουν επί πάγωνα, το πάγωνα του Αράν. Το καταβαίνουν επί την, από την όαν του ενδύματος αυτού. Ως δρόσος αερμών οι καταβαίνουν επί το ορισιόν, ότι εκεί ενετήλε το Κύριος την ευλογία και ζωήν έως του αιώνος. Ιδούδη ευλογείται τον Κύριο πάντας η δούλη Κυρίου, η εστώτας εν οίκιο Κυρίου, εν αυτές, εν αυλές οίκον Θεού ημών. Εν τας νυξήν επάρετε τας χείρας ημών και εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε λέησον. Ανηλαβούς όσον ελέησον και διαθύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Κύριε λέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης και δόξου της πίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέν Μαριάς με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού του Θεού παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σας ηγή της ύμνης και απαύς της δοξολογίας υπό των Αγίων δυνάμιων ανυμνούμενος, πλήρωσον το στόμα ημών της ενέσεώς σου, του δούνε μεγαλοσύνην του ονοματίσου του Αγίου, και δώσει μην μερίδα και κλήρων μετά πάντων των φοβουμένων σε εν αληθεία και φυλασσόντας εντολά σου. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων σου. Ούτε εσύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε, και κράξα προς εις ακούσον μου, εις ακούσον μου, Κύριε, Κύριε, και κράξα προς εις ακούσον μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεως μου, εν το και κραγένε με προς εις ακούσον μου, Κύριε. Ως τιμία
εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου του εξομολογήστε το όνομα σου σε τίον της Παρθένουιον πόρνη επιγνούσα Θεόν ελέγεν εν κλασμόδης οπούσα ως δακρύον αξία πράξασα διαλύσον το χρέος ως καγότους πλοκάμους αγαπήσον φίλουσαν την δικαίως μισουμένη και πλησίον τελενών σε κηρύξω ευεργέ τα φιλάνθρωπε. Εμέ υπημένης η δίκη έως ο ανταποδόσμη το πολυτίμη των μοίρων υπόνοι έμειξε με το δακρύον και εξεκένεις τους αγάντους πόδα σου κατά φιλούσα εκείνην ευθύσε δικαίωσας ημίν δε συγχωρήσιν διορίσε ο βαθόν υπέρ ημών και σώσον ημάς. Εκ βαθέων έχει κραξάσει, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Ότε η αμαρτωλός προσέφερε το μύρον, τότε ο μαθητής συνεφώνη της παρανόμης. Ημέν έχερε και νόσα το πολύτιμον, ο δε εσπεύεδε πολύσε των ατιμήτων αυτή των δεσπότην επί γήινος και ούτως το δεσπότου εχωρίζετο αυτή ελευθερούτο και ο Ιούδας δολός εγεγόνι του εχθρού δεινών ηραθυμία μεγάλη μετάνοια ειν με δωρήσε σωτήρ ο παθών υπέρ ημών και σώσον με ημάς. Γεννηθήτωτατε σου προσέχοντα εις την φωνήν της Θεής Θεός μου, ότις Ιούδα αθλειότητος εθεωρεί την πόνην φιλούσαντα ίχνη και σκέπτε το δόλο της προδοσίας το φίλημα εκείνη τους προκάμας διέλυσε και ούτως το θυμό εδέσμη το φέρον αντιμύρου την εισόδικα κοίαν δόνος
αφής ρίσε ο Θεός τας ψυχάς ημών. Ανανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ύλος μου σεστήν. Η αμάρτωλος έδραμε προς το μύρον, πριάσαστε πολύτιμον μύρον, του μυρίσε τον ευεργέτην και του μυρίψω. Εξαλείψαντα μου πας τας αμαρτίας. Ένα και το όνομα τόσο υπέμεινα σε, Κύριε, υπέμειναν η ψυχή μου εις το λόγο σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων, η βεβηθισμένη τη αμαρτία, έβρεσε λιμένα τη σωτηρίας και μύρον συνδάκρυση και νουσάση. Ευώα είδε ο των αμαρτανόντων την μετανοίαν φέρον, αλλά δέσποτα διάσωσον με εκ του κλείδωνος της αμαρτίας, δια το μέγα σου έλεος. Από φυλακής πρωίας μέχρι νηστός, από φυλακής πρωίας, ήλπισα το Ισραήλ επί των Κυρίων. Σήμερον ο Χριστός παραείνεται εν τη οικία του Φαρισαίου και γίνει αμαρτωλός προς ενθούσα της πίστην εκκυλινδού το βόσα. Είδε την βεβηθισμένη η αμαρτία, την απειλμένη δια τας πράξεσης, την μη βελυχήσαν παρά της εις αγωθότητος. Και δώσ' μη, Κύριε, εν διάφεσιν των κακών σου σώσον με. Ότι παρά το Κύριο του έλεος και πολύ παρά το λύτρωσις, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ παζών των ανομίων αυτού. Ήπλωσεν η πόρνη τα στρίχασή του δεσπότη, ήπλωσεν Ιούδας τα σχήρας της παρά. Ο δε λαβήν αργύριν
Κύριε, δόξα σοι. Ενείτε τον Κύριον πάντοτα έθνη, επενέσατε Αυτόν πάντες οι λαοί. Προσήλθε γινίδης όδης και βεβορβωρωμένη, δάκρυα προσέχους απος Ιησούς σωτήρ, το πάθος καταγγέλουσα, πως ατενίσωσι το δεσπότη, αυτός γαρελίληθας σωσε πόρνην, εκ βυθού θανώσαν με αναστήσον, όταν Λαζαρόν εγύρας εκ τάφου τέτρα ημέρων, δέξε με την ταλέναν, Κύριε, σώσον με. Ότι εκρατεώθη του έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Η απεγνωσμένη διά των διών και επεγνωσμένη διά των τρόπων το μύρον βαστάζουσα προσήλ. No.
την σύν εσθωμένη θεότητα μυροφόρου αναλαβούσα τάξη. Οδυρωμένη μοίραση προς του ενταφιασμού κομίζει. Ημιλέγουσα ότι νίξ μη υπάρχει εις τρως ακολασίας ζωφόδιστε και ασέλη ερώς της αμαρτίας. Δέξε μου τας πηγάς των δακρύων ον εφέλες διεξαγών της θαλάσσης το είδωρ καμφί τιμή προς το στεναγμούς της καρδίας ο κλίνας τους ουρανούς διαφάτους σου κενώσει. Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας αποσμίξω τούτους δε πάλιν της της κεφαλής μου βοστρίχης ον εν το παραδείσο Εύα το δειλινόν κρότον της οσύν ηχηθήσα το φόβο εκρύβει αμαρτίον μου τα πλήθη και κρίματον σου αβίσους. Της εξνυξίας η ψυχοσώστα σωτήρ μου μη με την συνδούλην παρήδης ο αμέτρητον έχων το έλε.
δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μακαρός Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδόντες φέους εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν ο διδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει. Προκείμενον ήχος τέταρτος ψαλμός 131. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού, εξομολογήστε το Θεό των Θεών. Της εξόδου το ανάγνωσμα. Εν τας ημέρες τις πολλές εκείνες μέγας γενόμενος Μωυσής εξήθε προς τους αδερφούς αυτού τους Υιούς Ισραήλ, κατανοήσας δε των πόνων αυτών αρά άνθρωπων, Αιγύπτιων τύπτοντας ετινά Εβραίων των εαυτού αδελφών των Υιών Ισραήλ. Περιβλεψάμενος δε αόδε και όδε ουχ ορά ουδένα και πετάξας των Αιγύπτιων έκρυψεν αυτών εν τη άμμο. Εξελθόν δε τη ημέρα τη Δευτέρα ορά δύο άνδρες Εβραίοι διαπληκτιζομένους και λέγει το αδικούντι. Δια της τύπτης των πλησίων, ο δε είπε της εκατέστηνε άρχοντας και δικαστήν εφημάς, μη ανετελήν με εσύ θέλεις των τρόπων ανήλθες χθες των Αιγύπτιων. Εφοβήθη δε Μωυσής και είπεν, «Η ούτος εμφανής γέγονα το ρήμα τούτο. Ήκουσε δε Φαραώ το ρήμα τούτο και ζήτη ανελήν τον Μωυσήν. Ανεχώρησε δε Μωυσής από προσώπου Φαραώ και όκησεν εν γη Μαδιάμ. Ελθόν δε εις γην Μαδιάμ εκάθισε επί του φρέατος το δε ιερή Μαδάμ ήσαν επτά θυγατέρες ποιμένουσι τα πρόβατα του πατρός αυτών Ιωθόρ. Παραγενόμενον δε ίντλουν έως έπλησαν τας δεξαμένες ποτίσε τα πρόβατα του πατρός αυτών Ιωθόρ. Παραγενόμενοι δε υπημένες εξέβαλον αυτάς, αναστάς δε Μωυσής ερίσα το αυτάς και ίνλυσε αυτές και επότισε τα πρόβατα αυτών, παρεγένοντο δε προς Ραγουήλ, τον πατέρα αυτών, ο δε είπεν αυτής, τι ότι εταχύνεται του παραγενέστε σήμερον, εδέ είπον, άνθρωπος Αιγύπτιος ερίσα το ημάς από τον ποιμένον και ίνλυσε ημίν και επότισε τα πρόβατα ημών. Ο δε είπε τες θυγατράσι αυτού και, και πού εστίν και είναι τι ούτω καλέ λείπετε των άνθρωπων καλέσατε ούν αυτόν όπως φάγει άρτον. Κατοκίσθη δε Μωυσής παρά το ανθρώπο και εξέδατο σε φάραν την θυγατέραν αυτού το Μωυσή γυναίκα. Εγκαστρή δε λαβούσα η γηνή έτεκεν ιών και επωνόμασε Μωυσής το όνομα αυτού, Γερσέμ λέγον, ότι πάρικος ημί εν γη αλωτρία, εν δε συλλαβούσα έτεκεν ιών δεύτερον και κάλεσε το όνομα αυτού, Ελιέζερ λέγον, ο γάρ Θεός του πατρός μου, βοηθός μου, και ρίσα το με χειρός Φαραώ. Προκείμενον ήχος τέταρτος, Κύριε το έλος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Εξομολογήστε σε Κύριε εν όλη η καρδία μου και λευσόν σωθεία ορθή. Φως Χριστού θα νυπάσει.
Christ, illumines all. Ιώβ το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Εγένε το Δέος η μέρα αυτή και ήλθεν οι άγγελοι του Θεού παραστήν εναντίον του Κυρίου και ο διάβολος ήλθεν μέσω αυτών παραστήν εναντίον του Κυρίου και είπε ο Κύριος το διαβόλο «Πόθεν σοι έχει» είπε δε ο διάβολος εναντίον Κυρίου διαπορευθείς την υπ ουρανών και εμπυρπατήσεις την σύμπασαν πάρεμι. Είπε δε ο Κύριος προς τον διάβολον «Πρόσχες τον θεράποντά μου Ιώβ» ότι ουκ έστι κατά αυτόν τον επί της γης άνθρωπον όμοιος αυτό, άκακος, αληθινός, άμεμπτος θεοσεβής, απεχόμενος από παντός κακού έτη δε έχετε δι αδικία, σι δε είπας το υπάρχοντα αυτού διακενής απολέσε. Υπελαβών δε ο διάβολος είπε το Κύριο δέρμα υπέρ δέρματος και πάντα όσα υπάρχει άνθρωπος υπέρ της ψυχής αυτού εκτίσει ούμιν δε αλλά αποστήλας την χείραν σου άψε τον οστόν αυτού και τον σαρκόν αυτού ημίν εις πρόσωπον σε ευλογήσει. Είπε δε ο Κύριος το διαβόλο ιδού παραδίδομαι εσύ αυτόν μόνον την ψυχήν αυτού διαφύλαξον. Και εξήλθεν ο διάβολος από προσώπου Κυρίου και έπεσε τον Ιώβ έλκει πονηρό από ποδόν έως κεφαλήν. Και έλαβεν εαυτόν άστρακτον ίνατο η χώρα ζει και κάθισεν επί της κοπρίας έξω της πόλεως χρόνου δε πολλού. Προβεβικότες είπεν αυτό η γενή αυτού μέχρι την ως κατερίσει λέγον. Ιδού αναμένω χρόνων έτη μικρών προδεχόμενων την ελπίδα της σωτηρίας μου. Ιδού γαρ εμφάνιστέ σου το μνημόσυνον από της γης. Ιή και θυγατέρες ημείς κοιλίας οδύνης και πόνος. Ου εις το κενόν εκοπίασε μετά μόχθον. Σι δε αυτός εν σακπρία η σκολίκον κάθισε διανυκτερεύον έθριος καγό πλανήτε και λότρης τόπον εκτόπους περιερχομένου και οικίαν εξοικίας προδεχομένη τον ήλιον πότε δίσεται. Ή να αναπαύσουμε τον μόχθον μου και τον οδυνόν ημενήν συνέχειον, αλλά είπον τη ρήγμα προς Κύριον και τελεύτε. Ο δε εμβρίξες αυτήν είπεν, ίνατι ως περμία των αφρόνων γυναικών ελάλησεν ούτως. Ήτα καλά εδεξάμενα ισχυρός Κυρίου και κακά ούχ υπήσαμεν. Εν τούτης πάση τη συμβεβικός είναι αυτό ουδέν η μαρτέν Ιώβ τις χείλες είναι εναντίον του Θεού. Κράξε προς Θεέ εις ακούσον μου, Κύριε. Κύριε, και κράξα προς Θεέ εις ακούσον μου. Πρόσκες τη φωνή της δε εις Θεός μου. Ενώ και κραγένε με προς με. Κατευθυνθή το η προσευχή μου ως τιμή.
θυσία εσπερινή. Θου, Κύριε, φυλακήντος το μάτι μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου επαρασύστον χείρον μου. Θυσία εσπερινή. Μη εκκλίνεις την καρδιά μου εις λόγους πονηρίας του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου επαρσύστον χείρον μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου επαρσύστον χείρον μου θυσία εσπερινή. Let my prayer be set forth as incense before you. For lifting up my hands as an Σοφία ορθή ακούσμεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση εις σπίτου Υιόν. Και το πνεύματι σου εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσκομέν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Του Ιησού γενωμένου εν διθανία εν οικία σήμωνος του λεπρού προσήλθεν αυτόχινη αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυτή μου και κατέχειεν επί την κεφαλήν αυτού ανακειμένου. Ειδώνδες δε οι μαθηταί αυτού, οι γανάκτησαν λέγοντες,
Ιστι η απώλεια αυτή, η δυνατό γάρ τούτο το μύρον πραθήνε πολλού και δοθήνε της πτωχής. Γνούστε ο Ιησούς είπεν αυτής, τι κόπους παρέχετε τη γυναική, έργον γαρ καλών ηργάσα το είσαι με, τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με Θεαυτόν, εμέ δε ο πάντοτε έχετε. Βαλούσα γαρ αυτή το μύρον του το επί του σώματος μου, προς το ενταφιάσε με επίσεν. Αμήν λέγω ημίν, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον τούτο εν όλο του κόσμου λαλυθίσετε και ο επίσεν αυτή εις νημών συνών αυτής. Τότε πορευθείς εις τον δώδεκα ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης προς τους αρχιερείς είπε, τι θέλετε μου μη δούνε, κι εγώ ημίν παραδώσω αυτόν. Είδε έστησαν αυτό τριάκοντα αργύρια, κι από τότε ζήτη ευκαιρίαν ή να τον παραδώ. The reading is from the Holy Gospel according to Matthew. Let us be attentive. When Jesus was at Bethany at the house of Simon the leper, a woman came up to him with an alabaster flask of very expensive ointment, and she poured it on his head as he sat at table. But when the disciples saw it, they were indignant, saying, "Why this waste? For this ointment might have been sold for a large sum and given to the poor." But Jesus, aware of this, said to them, "Why do you trouble the woman? For she has done a beautiful thing to me. For you always have the poor with you, but you will not always have me. In pouring this ointment on my body, she has done it to prepare me for burial. Truly I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what she has done will be told in memory of her." Then one of the twelve, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What will you give me if I deliver him unto you?" And they paid him 30 pieces of silver. And from that moment, he sought an opportunity to betray him. Glory to you, Lord, the glory to you. Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών την έκτενη ταύτην οικεσίαν πρόσδεξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέους σου και τους οικειρμούς σου κατάπεμψον εφημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρά σου πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είμαστε τώρα
στην σελίδα 82. We are on page 83 at this point, and we will follow through to the end of the service without further disruptions. Εύξας Θεοί κατηχούμενοι το Κυρίο, Κύριε λέησον, η πίστη υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν, Κύριε λέησον, είναι ο Κύριος αυτούς ελερήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, Κύριε λέησον, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, Κύριε λέησον, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, Κύριε λέησον, τόσον ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη. Αμήν. Οι κατηχούμενοι τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνατε. Συ Κύριε. Ο Θεός ημών, ο κτίστης και δημιουργός των απάντων, ο πάντας τέλων σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους και λύτρωσε αυτούς της παλαιάς πλάνης και της μεθοδίας του αντικειμένου και προσκάλεσε αυτούς εις την ζωήν την αιώνιον. Φωτίζον αυτών τας ψυχάς και τα σώματα και συγκαταρρυθμών αυτούς τη λογική σου πίμνη, εφήν το όνομά σου το Άγιον επικέκλητε. Ίνα και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντιμο και μεγλοπροπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη της των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι προς το φώτισμα προέλθετε, εύξαστε ή προς το φώτισμα. Κύριε λέησον. Του Κυρίου δεηθώμεν, οι πιστοί υπέρ των προς το Άγιον φώτισμα, ευτρεπιζομένων αδελφών, και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Όπως Κύριος ο Θεός ημών στηρίξει αυτούς και ενδυναμώσει του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Φωτίσει αυτούς φωτισμό γνώσεως και ευσεβίας του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Καταξιώσει αυτούς εν καιρό ευθέτω του λυτρού της παλιγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυταρσίας του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Αναγεννήσει αυτούς διήτατος και πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Καρίσσεται αυτή την τελειότητα της πίστεως του Κυρίου δεηθώμεν. Συγκαταρρυθμίσει αυτούς τη Αγία αυτού και εκλεκτή πίμνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφυλάξον αυτούς ο Θεός της η χαρητή. Αμήν. Ή προς το φώτισμα τας και πελάς ημών το Κυρίο κλείνατε. Συ Κύριε. Επίφανον Δέσποτα το πρόσωπον σου επί τους προς το Άγιον φώτισμα ευτρεπιζομένους και επιποθούντας τον της αμαρτίας μολυσμών από την άξαστε. Κατάβγασον αυτόν την διάνοιαν, βεβαίωσον αυτούς εν τη πίστη, στήριξον εν ελπίδη, τελείωσον εν αγάπη, μέλη τίμια του Χριστού σου ανάδειξον, του δόντος εαυτόν αντίλητρον υπέρ των ψυχών ημών. Ότι σύ ή ο φωτισμός ημών και σύ την δόξον αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι προς το φώτισμα προέλθετε ή προς το φώτισμα προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε μη της των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λέησον. Αν
Αντιλαβούστος των ελέησον και διαφυλάξον εμάς ο Θεός της ηχαρητή σωτήρια. Ο Θεός ο Μέγας και Ενετός, ο το ζωπιό του Χριστού σου θανάτου εις αυθαρσίαν εμάς εκθοράς μεταστήσας, σοι πάσος ημών τας αισθήσεις της εμπαθούς νεκρόσιος ελευθέρωσον, αγαθόν ταύτες είχε μόνα των ενδοθέν λογισμών επιστήσας. Και ο φθαλμός μεν απέστω πάντος ονειρού βλέμματος, ακοίδε λόγης αργής ανεπίβατος, είδε γλώσσα καθαρευέτο ρημάτων απρεπών. Άγνησον ημών τα χείλη τα ενώντασε, Κύριε, τας χείρας ημών πίσον, τον μεν παύλων απέχεστε πράξεων ενεργήντε μόνα τάση ευάρεστα, πάντα ημών τα μέλη και την διάνοιαν τίση κατασφλαγιζόμενος χάρητη. Ότι πρέπει πάσα δόξη τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεήθομαι. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσος τον ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της ηχαρητή. Αμήν. Σοφία. Δέσποτα Άγια, υπεράγαθε, δισοπούμεν σε τον εν ελέη πλούσιον, ήλαιον γενέστα ημίν της αμαρτωλής, και αξίως ημάς ποιήσε της υποδοχής του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών του Βασιλέως της δόξης. Ιδού γαρ το άχαντονα του σώμα και του ζωπιών αίμα, κατά την παρούσταν ώραν εις πορευόμενα, τη μυστική ταύτη προτίθεστε μέλη τραπέζι, υποπλήθους στρατιάς ουρανίου αοράτος το ρηφορούμενον. Δουρυφορούμενα όν την μετάληψην ακατάκριτον ημίν δόρισε. Είναι αδί αυτόν το της διανοίας όμα καταβγαζόμενη η φωτός και η μέρας κινόμεθα. Κατά την δωρεάν του Χριστού σου μεθού ευλογητούς εις την Παναγίω και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Please kneel. Εσπυρινήν δε εις ρημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Υπέρ των πρωτεθένων και προαχιασθένων τιμίων δώρων του Κυρίου δε ειδόμεν. Κύριε ελέησον. Όπου το διδάχτω Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις του Άγιον και υπερουράνιον και νοαρών αυτού θυσιαστήριον. Ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικατεπέμψη μην την Θείαν Χάριν και την ορκέ του νουραϊάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Κύριε ημάς αποπάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε τέλειαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκω Κύριε. Χριστιανά τα θέλη της ζωής ημών ανώδυνα εν απέσχυντα ειρήνικα και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσκου Κύριε. Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη,
εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ω των αλλήτων και αθεάτων και Κύριε Θεός παρόν και της αυλής της σοφίας και της νόσεως η απόκριτη. Ω την διακονίαν της λειτουργίας τάφτης αποκαλύψας ημίν και θέμενος ημάς τους αμαρτωλούς διά την πολλήν σου φιλανθρωπίαν. Εις το προσφέρειν ζηδόρατε και θυσίας υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Αυτός αόρατα βασιλεύ, οποίον μεγάλα και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όν ουκ έστιν αριθμός, έπειδε εφημάς τους αναξίους δούλους σου, τους το Αγίο σου τούτο θυσιαστηρίο, ως το χερουβικό σου παρισταμένους θρόνου, εφό ο μονογενής σου Υιός και Θεός ημών, δια των προκειμένων φρικτών αναπαύεται μυστηρίων και πάσης ημάς και των πιστών σου λαών, ελευθερώσας ακαθαρσίας, αγίασον πάντων ημών, τας ψυχάς και τα σώματα αγιασμών αναφερέτω, ή να εν καθαρό συνειδότη ανεπεσχύντο προσώπο και πεφωτισμένη καρδία των θείων του των μεταλαμβάνοντες αγιασμάτων και υπ' αυτών ζωοποιούμενη ενωθόμεν αυτό το Χριστό σου, το αληθινό Θεό ημών, το υπόντι ο τρόχον μου την σάρκα και πίνον μου το αίμα ενεμημένη καγώ εν αυτό, όπως ενικούντος εν ημίν και εμπεριπατούντος του λαού σου, Κύριε, γενόμεθα ναός του Παναγίου και προσκυνητού σου πνεύματος, λελιτρωμένη πάσης διαβολικής μεθοδίας, εν πράξη ή λόγου ή κατά διάνοιαν ενεργουμένης, και τύχομεν των επιγγελμένων ημίν αγαθών, συν πάση της Αγίης σου, της απαιώνωση ευαρεστήσαση. Και καταξίωσον ημάς δεσπετάματα παρησίας ακατακρίτως των μαν, επικαλείστε σε τον επεράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, προθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιον δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα φελήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους φελάτες ημών. Και μη εις εν έγκυσι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήν η πάση και το πνεύμα σου. Πασκευαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Συ Κύριε. Ο Θεός ο μόνος αγαθός και εύσπλαγνος, ο εν υψηλής κατοικών και τα τεπεινά εφορών, έπειδε ευσπλάκνο όματι επί πάντα των λαών σου, και φύλαξον αυτών και αξίωσον πάντας ημάς ακατακρίτως με τα σχήν των ζωοποιών σου τούτων μυστηρίων, σίγαρτα σε αυτόν υπεκλίναμεν κεφαλάς απεκδεχόμενη το παρά σου πλούσιον έλεος. Καρίτικη κτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, σύν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόσκεις, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και έλθε εις του αγιάσε εμάς, ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κράτειά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου, αίματο, και του τιμίου σου αίματος και δι ημών παντί το λαό. Hearken, Lord Jesus Christ, our God, from your holy dwelling place and from the throne of the glory of your kingdom, and come and sanctify us, you who sit above with the Father and yet are here invisibly present with us, and grant that your spotless body and sacred blood may be given to us by your mighty hand, and through us to all your people. Ο Θεός ηλαστητήμη το ματωλό και λέει σώνμε.
ο Θεός ηλαστητήμη το βαθολό και λέει σόν με. Ο Θεός ηλαστητήμη το βαθολό και λέει σόν με. Προσκομέν τα προηγεσμένα Άγια της Αγής, the pre-sanctified holy gifts are for the holy people of God. Oh.
Χριστό. Με το φόβο Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. With the fear of God, with faith and with love, draw near. To του μυαλού.
σήμερον για Θεού κοινωνών με παραλάβε ομοιγαρτής εχθρήσου το μυστήριον υπό. Ο φίλε μας δώσω καθαπέρω Ιούδας μνηστητή όταν έλθεις εν τη βασιλεία ασού μνήσθητή μου Αγίε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Save, O God, your people and bless your inheritance. Ευλογήσω τον Κύριον εν πάντη καιρό διά πάντος η ένεσης αυτού εν το στόμα τίμω άρτων ουράνιον και ποτήριον ζωής γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Να. Ευλογητός ο Θεός ημών. Πάντοτε νυν και αΐ και των αιώνων. Αμήν. Ορθή με τα λαδόντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουραντιών και Ζωπιών φρικτών του Χριστού Μυστηρίου. Κύριε λέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής. Αμήν. Την εισπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετιστάμενη, εωθούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού το Θεού παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ευχαριστούμεν Σύ το Σωτήρι των όλων Θεό επί πάσεν εις παρέσθου ημίν αγαθείς και επί τη μεταλήψη του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού Σου και δήματά Σου Δέσποτα Φιλάνθρωπε φύλαξον ημάς υπό την σκέπη των πτυρίγων Σου και δώσει μη μέχρι της εσχάτης ημών αναπνοής επαξίως μετεχήμ του Αγίασμάτων Σου εις φωτισμόν ψυχής και σώματος εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν. Ότι Συ ο Αγιασμός ημών και Συ την δόξον αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν
του Κυρίου Δεϊθού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον. Δέσποτα Παντοκράτορ, ο πάσεν την τίσιν εν σοφία δημιουργήσας, ο διά την αφατών σου πρόνοιαν και πολλήν αγαθότητα αγαγών ημάς εις τας πανσέπτους ημέρας ατάφτας, προς καθαρισμόν ψυχών και σωμάτων, προς εγκράτειαν παθών, προς ελπίδα Αναστάσιος, ουδιά τεσσαράκοντα ημερών πλάκας χειρίσας τα θεοχάρακτα γράμματα το θεράποντί σου μωσή, παράσκου και ημίν αγαθέ των αγώνα των καλών, αγωνίσαστε των δρόμων της νηστείας εκτελέσε, την πίστην αδιέρετον τηρήσε, τα σκεφαλάς των αοράτων δρακόντων συντλάσε, νικητάστε και της αμαρτίας αναφανίνε, και ακατακρίτως φτάσε, προσκυνήσε και την Αγία Ανάσταση. Ότι ευλόγητε και δεδοξαστέ το πάντημα και μεγαλοπροπέσον αμά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν ει το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Ει το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Ει το όνομα Κυρίου ει ευλογημένον από του νυν και του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε λέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Ερχόμενος ο Κύριος προς του εκούσιον πάθος διά την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας ο Τιμήθρος, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των τιμίων επανανίνιων δυνάμιων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμα και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμερα αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμερα μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου μέγλο μάρτυρος Γεωργίου του Τρόπαιου Φόρου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Τον ευλογώντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε, φύλατε εις πολλά έτη. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Η Αγία Τριά θα διαφυλάξει πάντες ημάς, με το Holy Trinity, protect, keep and guard all of you. Have a blessed day. Σε του χρόνου. Ευλογήσω τον Κύριον. Ευλογήσω τον Κύριον εν πάντη καιρό, δια παντός η ένεσης αυτού εν το στόμα τιμώ. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, εκουσάτος αν πραείς και εφρανθήτος αν. Μεγαλύνεται τον Κύριον συνεμή, και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό, εξεζήτησα τον Κύριον. I will bless the Lord at all times. His praise shall be constantly in my mouth. My soul shall glory in the Lord. Let the meek hear and rejoice. Magnify the Lord with me and let us exalt his name together. I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. Approach the Lord and be enlightened and your face shall never be shamed. This poor man cried out and the Lord heard him and delivered him from all his afflictions. The angel of the Lord will set up camp around those who fear the Lord and save them.
Taste and see how good the Lord is. Blessed is the man who hopes in him. Fear the Lord, all you his saints, for there is no privation for those who fear him. The rich have become poor and hungry, but those who seek the Lord shall never be in want. Come, children, hear me. I will teach you the fear of the Lord. Who is the man who desires life, who loves to see good days? Keep your mouth from evil and your lips from deceitful speech. Turn away from evil and do good. Seek peace and pursue it. They will recall your abundant goodness and will exult in your righteousness. The Lord is full of compassion and mercies. He is long-suffering and abounding in love. The Lord is good towards everyone, and his mercies extend over all his works. Let all your works confess you, Lord, and all your saintly ones shall bless you. They shall speak of the glory of your kingdom and talk of your might, to make known your might to the sons of men and the glorious majesty of your kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. The Lord is faithful in all his words and holy in all his works. The Lord supports all those who are falling and strengthens all those who are broken. The eyes of all wait upon you, and you give them their food in due season. You open your hands and fill all living beings with good things. The Lord is just in all his ways and holy in all his works. The Lord is near all those who call to him, all those who call to him in truth. He will do the will of those who fear him and hear their pleas and save them. The Lord keeps watch over all those who love him, but all the wicked he will utterly destroy. The eyes of the Lord are upon the just, and his ears are open to their pleas. The face of the Lord is against evildoers to erase their memory from the earth. The just cried out, and the Lord heard them, and he delivered them from all their trials. The Lord is close to men of contrite heart, and he will save the humble in spirit. Many are the trials of the just, but out of them all the Lord will save them. He keeps watch over all their bones. Not a single one of them shall be broken. The death of the sinners is wretched. Those who hate what is right will be condemned. The Lord will redeem the souls of his servants, and none of those who hope in him will go astray. I will exalt you, my God and my King, and bless your name forever and to all eternity. Every day I will bless you and praise your name forever and to all eternity. The Lord is great and highly praised, and to his greatness there is no end. Age after age will praise your work and will proclaim your power. They will tell the glorious splendor of your holiness. They will recount your wondrous works. They will speak of your mighty and awesome deeds. They will recount your immensity. My mouth shall speak the praise of the Lord, and let all flesh bless his holy name forever and to all eternity.